με μετριασμένη πτωχία είναι αγαθόν. Αν το θέλετε με την ευκαιρία, ο πρώτος μακαρισμός το λέγει αυτό. Μακάρι η πτωχή το πνεύμα τη, ότι αυτό είναι στην βασιλεία των ουρανών. Οπωσδήποτε έχετε ακούσει την ερμηνεία ότι μακάρι η πτωχή το πνεύμα τη είναι μακάρι ταπεινόφρονε, ίσως και στο σχολείο σας. Δεν είναι ακριβώς αυτό. Βέβαια, πατέρες το ερμηνεύουν και αυτό, ότι είναι οι ταπεινόφρονες. Αλλά είναι, αν πάρουμε το παράλληλο του Λουκά, που λέγει απλώς μακάρι η πτωχή. Δεν λέγει η πτωχή το πνεύμα τη, μακάρι η πτωχή. Παρακάτω λέγει ουέ της πλουσίη. Δεν λέει της υπερηφάνης, αν υποτεθεί ότι ο πτωχός είναι ο ταπεινός. Συνεπώς, ακούστε πώς θα το ερμηνεύσω τώρα. Μακάρι η πτωχή, το πνεύμα τη, θα πει δια του ιδίου των πνεύματος. Δηλαδή, δια της ιδίας των προαιρέσεων. Είναι μετοχή του μέσου. Δηλαδή, του τρόπου, αν θέλετε. Με ποιον τρόπο θα γίνω ο μακάριος. Με το να είμαι πτωχός, με την προαίρεσή μου. Να είμαι πτωχός με την προαίρεσή μου, με τη θέλησή μου. Δηλαδή, να μην θέλω να είμαι πλούσιος. Έτσι, όταν δεν θέλω να είμαι πλούσιος, τότε η ευλάβειά μου δεν θα έχει ελαττήρια ταπεινά. Δεν θα ευλαβούμε τον Θεό για να έχω υγεία, για να έχω πλούτη. Δεν θα ανάβω το κεράκι μου για να παρακαλώ τον Θεό να πηγαίνω όλα καλά. Αλλά η ευόδοση που λέγει εδώ, σε τι αναφέρεται? Αναφέρεται κυρίως στην ακεραιότητα και την αγιότητα της ψυχής. Εκεί να προκόβει η ψυχή.